Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που συναντάω τον Μίμη Ανδρουλάκη, η αιτία είναι ένα νέο βιβλίο. Η κάθοδος στην Κρήτη, το αντάμωμα με φίλους και γνωστούς, που ποτέ δεν έχει τέλος. Ο ίδιος έχει διαλέξει άλλωστε, τόσο στα βιβλία, τόσο και στη ζωή του, να πλέει και ένα πολύχρωμο γαϊτανάκι ανθρώπων, καταστάσεων, που πολλές φορές, ακόμα και μέσα από τις διηγήσεις, αναρωτιέσαι αν αυτά είναι αληθινά. Αιτία και αυτής της συνάντησης είναι ένα νέο δικό του βιβλίο. Ένα βιβλίο για το οποίο έχουν επίσης γραφεί πολλά αυτή την περίοδο. Άλλωστε, ο ίδιος ξέρει καλά πώς να διεγείρει διάφορες ενστάσεις και αντιστάσεις γύρω από το όνομά του. Πριν σβήσουν τα φώτα, ένα προσωπικό τάμα, Μίμη Ανδρουλάκη. Καλώς ήρθες στο Ηράκλειο. Ευχαριστώ, Αντιγόνη. Και λέω ένα προσωπικό τάμα, γιατί είχες πει ότι θα μιλήσεις. Με τα 50 χρόνια θα κάνω την αυτοβιογραφία μου, ας πούμε. Δηλαδή θα βγάλω στη φόρα τα τιμαλφή του βίου μου, ας πούμε. Αυτά που έδιναν νόημα και πληρότητα στην ύπαρξή μου. Ξέροντας ότι αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο με την έννοια ότι είναι σαν να χάνεις ένα χέρι, ένα πόδι. Δηλαδή το βιβλίο μετά φεύγει από τα χέρια σου, ανήκει στους αναγνώστες, δεν έχεις να κάνεις πια εσύ τίποτα. Και λες, εντάξει, άδειασα τον εαυτό μου για να βγει ένα βιβλίο, η αυτοβιογραφία μου. Τώρα, το χώρο που άδειασα, με τι θα τον γεμίσω, με κατάλαβες. Υπάρχει πάντα ένα υπαρξιακό πρόβλημα. Είναι σαν να το δίνεις στους άλλους, δηλαδή και από εκεί και πέρα και δεν σου ανήκει εσύ, πλέον. Ναι, απογυμνώνεσαι εσύ και θα προλάβεις να γεμίσεις με καινούρια πράγματα αυτό το χώρο που έχεις εκκενώσει. Είναι ένα στοίχημα, πάντα έτσι υπαρξιακό. Δύσκολο στοίχημα, δεν είναι απλό, κατάλαβες. Έπρεπε όμως να γράψω την αυτοβιογραφία μου, διότι εγώ είμαι ο παδός του καταμαθαίων Ευαγγελίου, που λέει «Γρηγορείτε ότι ουκ ουν είδατε μη δε την ώρα, μη δεν τη στιγμή, ενήν έρχεται ο Υιός του Κυρίου». Δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις. Και πρέπει έγκαιλα να κλείνεις τα βιβλία σου, ας το πούμε έτσι. Άρα ουσιαστικά είναι σαν να κλείνεις ένα λογαριασμό, ναι, με την ιστορία, έτσι όπως την έζησες, ναι, και έτσι όπως την καταθέτεις. Ναι. Δεν πρόκειται περί μυθιστορηματικής γραφής. Όχι, είναι δεν έχει... αυτοβιογραφική. Ο αναγνώστης θα το απολαύσει σαν να είναι μυθιστόρημα. Αλλά είναι με ακρίβεια οι πληροφορίες, ακόμα το και αν αναφέρομαι, στην περιπέτεια της οικογένειάς μου, στις ρίζες μου. Θα νομίσει κανείς ότι είναι μυθιστόρημα. Ας πούμε, φέρνω στην επιφάνεια ότι η προγιαγιά μου έκανε τρεις γάμους, κάτι αδιανόητο για το τέλος του 19ου αιώνα. Ή ξέρω εγώ ότι ο πρόγονός μου, ο Ανδρουλάκης, είναι ένας μυλοποταμίτης φυγόδικος που έρχεται και κρύβεται στο οροπέδιο Λασιθίου, στο χωριό μου έξω ποτάμι οροπεδίου Λασιθίου. Αυτή είναι η κοιτίδα μας και ο Άγιος Νικόλαος είναι η πόλη μας, ας πούμε, η μαγική μας πόλη. Ένας Ανδρουλάκης, ένας Ανδρεαδάκης, Ανδρέας, έρχεται λοιπόν από το Μυλοπόταμο. Και πρόσεξε τώρα εδώ τη σκηνή που έγινε λίγο πριν. Λέω εγώ, πριν από την άλλη ρίζα της οικογένειάς μου που είναι οι Αλέξηδες Αλεξάκηδες, όταν σκότωσαν ένα γενίτσαρο, τσούλι μνήμα που λέμε στο οροπέδιο του Λασιθίου, έφυγαν κυνηγημένοι και κρύφτηκαν στο χωριό Αλόιδες του Μυλοποτάμου. Και μου λένε τα παιδιά εδώ τα δικά σας. Δηλαδή το παιδί που μας παίρνει αυτή τη στιγμή στην κάμερα. Εγώ είμαι από τις Αλόιδες. Ναι. Και η κοπέλα μας λέει: εγώ είμαι από τις Αλόιδες. Και συγκινήθηκα πολύ. Βλέπετε τις μετακινήσεις στην Κρήτη που είναι φοβερές. Ναι. Έτσι, αναζητώντας, Αντιγόνη, τις ρίζες μου, τις οικογενειακές, περιγράφω ταυτόχρονα την πορεία των κρητικών επαναστάσεων. Δηλαδή τα γεγονότα που σημάδεψαν την Κρήτη τον 19ο αιώνα και πριν. Ακόμα και την περίοδο της Ενετοκρατίας. Ας πούμε, το οροπέδιο εκκαινώθηκε δύο φορές από τους Βενετσιάνους. Και έτσι ο κόσμος έφυγε από το οροπέδιο, δεν αφήνανε ούτε να βόσκεις πρόβατα στο οροπέδιο, και έπιασε τις άκρες, έπιασε τους δέτες που λέμε, τους γκρεμούς, και έφτιαξε αυτά τα ωραία χωριά στην κατεβασιά της δίχτης, την ανατολική κατεβασιά της δίχτης. Ανάμεσα αυτά είναι το χωριό μου έξω ποτάμι, Λασιθίου, που όταν περάσεις καμιά φορά εκεί, θα δεις τη βρύση με το νερό που έχει φτιάξει ο παππούς μου, να πούμε. Είναι ο Αλεξογιάννης. Γεμάτος ο Πανδρουλάκη. Εγώ θα επιμείνω στο βιβλίο. Ναι. Θα επιμείνω στο περιεχόμενο του βιβλίου, γιατί πιάνεις μια ιστορική περίοδο με αρκετά ερωτηματικά και που βεβαίως συνετέλεσε κατά πολύ στη δημιουργία του σήμερα, μιας πραγματικότητας της οποίας όλοι βιώνουμε. Ναι. Καταρχήν να ξεκινήσω από το εξώφυλλο. Ναι. Γιατί αυτό το εξώφυλλο. Λοιπόν, όταν ήμουν κοπέλι,
γυρίστηκε στα μέρη μας, στο χωριό Κριτσά, Αγίου Νικόλαου και Κριτσά, το Χριστός ξανασταυρώνεται με τον Ζήλντα σεν σκηνοθέτη και τη Μελίνα. Η μάνα μου ως μοδίστρα, ο πατέρας μου Τσαγκάρης, η μάνα μου ως μοδίστρα έραβε τα ρούχα της Μελίνας και των πρωταγωνιστών, των θηλυκών πρωταγωνιστών της ταινίας. Είναι επομένως μια εμβληματική στιγμή, όχι μόνο για μένα, αλλά για την πόλη μας. Μέχρι τότε ο Άγιος Νικόλαος είναι μια αφανής πόλη, μικρή επαρχιακή πόλη, 3.000, ούτε 3.000 κατοίκων, και ξαφνικά γίνεται διάσημη με το έργο Χριστός ξανασταυρώνεται. Ο τουρισμός δεν υπάρχει ακόμα, δεν υπάρχουν ξενοδοχεία στον τόπο μας, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι λοιπόν η πρώτη άνοιξη του Αγίου Νικολάου. Στα γυρίσματα της ταινίας, ο φωτογράφος, ο Παπαδήμας, που έκανε το φωτογραφικό ρεπορτάζ της ταινίας Χριστός ξανασταυρώνεται, βλέπει μια κομπάρσα και τη μετατρέπει σε βρεφοκρατούσα, δηλαδή σε μια λαϊκή Παναγία, ας πούμε, και βγάζει 5-6, είναι καμιά δεκαριά φωτογραφίες της. Όταν το 78 θα γύριζε ο Φρέντι Γερμανός μια εκπομπή για το Χριστός ανσταυρώνεται, την επέτειό του 20 χρόνια κλπ, τότε φώναξαν και εμένα ως το μικρό παιδί της Ειρήνης της Μοδίστρας, που είχε αυτή την εμπειρία, ας πούμε, παιδί. Και έχω μέσα εμπειρίες από τη Μελίνα, ενώ εγώ είμαι 5-6 χρονών, ας πούμε, έτσι. Και ο φωτογράφος, ο Παπαδήμας, έρχεται και μοιράζει στους συντελεστές της εκπομπής από 4-5-6 φωτογραφίες. Ρωτάω εγώ, ποια είναι αυτή η γυναίκα, μου έκανε εντύπωση έτσι, η βρεφοκρατούσα, είναι σαν Παναγία λαϊκή, ας πούμε. Μου λέει, μια θιά από την Κριτσά. Έλεγα λοιπόν μέσα μου ότι αυτή η φωτογραφία είναι η αντιπροσωπευτική γυναίκα του τόπου μας τη δεκαετία του 50. Μέσα από τη μορφή της ήθελα να τιμήσω τις μανάδες μας, τις γιαγιάδες μας, αυτές οι ηρωικές γυναίκες οι οποίες, πρόσεξε να δεις, μεγαλώναν τα παιδιά, φροντίζαν τους γέρους, μαγειρεύανε, στους κήπους δουλεύανε, μαζώνανε τις ελιές, κάνανε τα πάντα, ήτανε ράφτρες ταυτόχρονα, τα πάντα της οικογένειας φτιάχνανε, ενώ ο σύζυγος πήγαινε στο κυνήγι, μάζευε τις ελιές, μετά πήγαινε στο καφενείο. Mm-hmm. Αυτές ήταν όλη η μέρα. Τυροκομούσανε στο σπίτι. Τα κάνανε τα πάντα. Στο πρόσωπό της λοιπόν τιμώ τη γυναίκα της πατρίδας μου, τη γενέτειρά μου. Έτσι, τον δείχνω το βαθύτερο DNA της, ας πούμε. Με μεγάλη συγκίνηση την έβαλα και νομίζω ότι ο κόσμος την είδε με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια, ευνηδιάζεται. Και μου λέει, καλά, δεν είναι, αφού είναι αυτοβιογραφία, γιατί δεν βάζεις, ξέρω εγώ, τον εαυτό σου, τη μάνα σου κλπ. Γιατί εγώ είμαι η άλλη. Δηλαδή είμαι οι ταπεινοί άνθρωποι που γνώρισα στην παιδική μου ηλικία και στην εφηβεία μου, που είναι τζαγκάριδες, μαραγκοί, ψαράδες, κυνηγοί, βοσκοί, αγρότες, λιράριδες. Αυτός είναι ο κόσμος που με διαμόρφωσε, διότι μεγάλωσα, Αντιγόνη, σε ένα έντονα διαγερτικό περιβάλλον. Πιο δημιουργικό από όταν είμαι παιδί γιατρού ή δημοσίου υπαλλήλου. Γιατί το τζαγκαράδικο του πατέρα μου ήταν το επίκεντρο της κοινωνικής ζωής της πόλης. Εκεί γινόντουσαν τα πάντα. Γύρω από τον πάγκο γινόταν όλες τις συζητήσεις του κόσμου που πέρναγε. Γύρω από τον πάγκο γινόταν οι ρακοκατανοίξεις, ας πούμε. Ήταν σαν ένα καφενείο, μια λαϊκή αγορά του Αγίου Νικολάου. Αλλά και τις μάνες μου το ραφτάδικο, μάλιστα το πειράζανε, το λέγανε πρακτορείο Ρόιτερ, με την έννοια. Περνάγανε από εκεί όλα τα νέα. Τα νέα, ας πούμε, της πόλης, διότι η γυναίκα όταν ξεγυμνώνεται για την πρόβα, ξεγυμνώνει τον εαυτό της, λέει πράγματα που δεν θα τα έλεγε σε άλλη περίπτωση. Εγώ όμως είμαι ένα κοπέλι το οποίο στείνει αυτή και καταγράφει. Καταγράφει αυτά τα πράγματα. Όπως ταυτόχρονα είμαι βέβαια διπλή αυτή η προσωπικότητα. Είναι διότι είμαι μέσα στην Κοιτίδα ποτάμι, το ορεινό μας χωριό, αλλά είμαι και στην παραλία, σε μια πόλη που δημιουργείται και σε λίγο θα γίνει σέντροπε της Ανατολικής Μεσογείου, διότι με ταχύτητα μέσα στη δεκαετία του 60 που είμαι μαθητής, εγώ γυμνάσιο, τελειώνω το δημοτικό και πάω στο γυμνάσιο, μετασχηματίζεται και η πόλη. Και έτσι ενώ είμαι παιδί του Τζαγκάρη, ας πούμε, φτωχών ορεινών κατοίκων, ας πούμε, ταυτόχρονα έχω τη δυνατότητα να γνωρίσω παιδί έφηβος τον Μάνο Χατζηδάκη, τον Μίκη Θοδωράκη, τη Σοράγια, τη Μαρία Κάλλας, τον Ωνάση, την Ειρήνη Παπά, θα δεις δηλαδή τα ονόματα, μέσα από τις περιπτώσεις αυτές. Διότι αφού χρεοκόπησε ο πατέρας μου, έγινε και κυπουρός στο Μίνος Μπιτς.
Έχω και το θρύλο του Μίνος Μπίτς. Μέχρι τότε δεν υπήρχε στην Κρήτη, ούτε στην Ελλάδα αντίστοιχο παγκαλώος. Ήταν ένα πρότυπο παγκαλώος που το ξεκίνησε ο Νίκος Κούντρος, ο σκηνοθέτης. Τον οποίο θα το δεις μέσα στο βιβλίο μου. Είναι ο άνθρωπος που έκανε τις τοιχογραφίες στο Τζαγκαρά δικό μας. Ο Νίκος ο Κούντρος, ο σκηνοθέτης, μεγάλη οικογένεια των Κούντρων. Έτσι λοιπόν, αναζητώντας τις ρίζες μου, γράφω την ιστορία του γενέθλιου τόπου Αντιγόνη. Και ακόμα και εποχών που εγώ δεν είχα γεννηθεί ακόμα, των προεγενέστερων, από ψιθυρίνου, απλώς χάρη, εμείς δεν ξέραμε τι έγινε στην αντίσταση στα βουνά, στη δίχτυ κλπ. Από ένα τυχαίο συμβάν, το 1979, πήρα τον Πάτρικ Λι Φέρμορ να του πω ότι το κόμμα δεν έχει καμία ανάμειξη στην ανατίναξη του αυτοκινήτου του. Έγινε τότε μία απόπειρα δολοφονίας του. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε από πού. Δεν έχει σχέση με τα κριτικά που είχε ανοίξει λογαριασμούς με τα κριτικά κλπ. Δεν ήθελε ούτε καν να μου μιλήσει. Όμως όταν του είπα ότι είμαι από τους έξω ποτάμους οροπεδίου Λασιθίου, τρελάθηκε από τη χαρά του. Και άρχισε να μου αφηγείται. Πρώτη φορά άρχισε να μου αφηγείται την ιστορία του τόπου μου, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, ή άλλο περιστατικό. Άκουγα τη μάνα μου παιδί να λέει εδώ απέναντι ήταν ένας ψηλός που τον φέρανε για γαμπρό κλπ. Ήταν τις επώνυ κοπέλες, ήταν... Μια μέρα λοιπόν της δείχνω μια φωτογραφία, της λέω αυτός ήταν απέναντι από το σπίτι μας στην αυλή. Αυτός, έτσι λέω, αυτός είναι ο Μιλτιάδης Πορφυρογέννης. Μια εμβληματική προσωπικότητα, ας το πούμε έτσι, αστικής καταγωγής άνθρωπος, ο οποίος ήταν βουλευτής του ΚΚΕ προπολεμικά, έγινε υπουργός του Καΐρου και μαζί με τον Ρούσο Κούντρο, ένα φιλελεύθερο προοδευτικό πολιτικό, ο οποίος είχε κακή τύχη, εκτελέστηκε στην Αγιά των Χανίων, μια προδοσία φοβερή, μαζί με αυτόν και τους συνταγματάρχες χωροφυλακής και στρατού που έδωσαν τη μάχη της Κρήτης με τους Γερμανούς αλεξιωτοτιστές, οργάνωσαν τον πρώτο πυρήνα εθνικού αντιστασιακού μετόπου, το οποίο μετά προσχώρησε στο ΕΑΜ. Γι' αυτό και στο ΕΑΜ Λασιθίου είναι πολύ ανοιχτό. Είναι πολύ ευρύτερο, δηλαδή ξεπερνά τα όρια πολύ της αριστεράς. Δεν μπορώ να σε διακόψω. Ναι. Γιατί τι ερώτηση να σου βάλω από μια τέτοιου τύπου αφήγηση των άλλων, η άλλη μου ομικρονιώτα, ανάμεσα στο Ραφτάδικο και το Τζαγκαράδικο, τους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που διδάσκουν, που προετοιμάζουν το Μίμη να υποδεχθεί στη ζωή του το Μίκη, το Μάνο, τη Μελίνα, την Ειρήνη, τον Αριστοτέλη, τη Μαρία, τις πολιτικές εμβληματικές προσωπικότητες της περίοδου που και ακολουθεί. Πολιτικές, δηλαδή έρχεται ο Γιώργος Παπανδρέου με το καΐκι από τη θάλασσα, ο γέρος της Δημοκρατίας πήραμε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου κάνει την πρώτη εμφάνιση και πρώτη φορά, αυτό δεν έχει καταγραφεί στην ιστορία, στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, σε μια υποδοχή αυτοσχέδια, όχι μεγάλη εκδήλωση κλπ. Λέει τη φράση «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες» που όλοι οι ιστορικοί νομίζουν ότι διατυπώθηκε μπροστά στον Καραμαλή στη Βουλή που το έχετε δει αυτή την εικόνα κλπ. Ή ας πούμε τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, ο οποίος συνέβαλε και στην ίδρυση του Μίνος Μπίτς ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Καραμαλή. Δηλαδή μεγάλα πολιτικά πρόσωπα πέραν ας πούμε των ντόπιων βουλευτών και ορισμένοι από αυτούς είναι προσωπικότητες. Ας πούμε εμάς βουλευτής του Λασιθίου του Βενιζέλου ήταν ο Σύφης Κούντουρος. Είναι ο πατέρας του Νίκου Κούντουρου, του Ρούσου, του Γιώργου που τους έχει ζήσει, τους ξέρει κλπ. Είναι τώρα όλοι συγχωρεμένοι βέβαια πλέον, δυστυχώς. Αυτή η ζωή εμπεριέχεται και μέσα σε αυτό το βιβλίο. Ναι. Κομμάτια της, γιατί από όλα τα βιβλία δηλαδή, περνάνε. Έμεσα τη βλέπει και τη βιογραφία του Κούντουρου, ας πούμε, του Νίκου, έτσι, ή της Μελίνας στιγμές, ή άλλων ανθρώπων. Μέχρι τον Αλέκο Σακελάριο έχεις βάλει σε αυτό το τον Αλέκο Σακελάριο, διότι διαβάζοντας εφημερίδες που τυλίγαμε τα παπούτσια στο Τζαγκαράδικο, διάβαζα το χρονογράφημά του τότε στο Βήμα. Και όπως αργότερα μετά μεγάλος έγραφε στην Ελευθεροτυπία, αν τον πρόλαβες, ας το πούμε. Ήξερα λοιπόν ποιος είναι ο Σακελάριος. Έβλεπα επίσης τα φιλμ που πηγαίναμε ελληνικές ταινίες και έλεγε, ξέρω εγώ, σενάριο Αλέκος Σακελάριος. Ή το τάδε τραγούδι είναι στίχη Αλέκος Σακελάριος. Λέω, αυτός ο Σακελάριος τι διάλογο κάνει. Αυτός ο άνθρωπος σε μια βραδιά κυνηγητού, ας το πούμε έτσι, στην Πατησίων και μετά στην Αλεξάνδρας, ανοίγει την πόρτα του ταξί και μου λέει, μπες μέσα παιδί μου. Με σώζει δηλαδή από τη σύλληψη ο Αλέκος Σακελάριος, δεν το ξέχασα ποτέ. Ο ταξιτζής να μου λέει: Βγες έξω, τι είναι αυτά που λέτε, κύριε, θα μου αφαιρέσουν την άδεια. Και λέει ο Αλέκος Σακελάριος: Να του πείσω ότι σε διέταξε ο Αλέκος Σακελάριος. Ποιος είναι αυτός, τι μου λέτε, κύριε, κλπ.
Και μου λέει, παιδί μου, ξέρεις ποιος είναι ο Αλέκος Αγγελάριος? Και του λέω το τραγούδι, τρεχάτε να προλάβουμε το τραμ το τελευταίο. Έκανε σαν παιδί που ένας τώρα άσημος φοιτητής στο Πολυτεχνείο τον αναγνώρισε εκείνη την εποχή. Σε τι στιγμή, βρε Μίμη? Δηλαδή, σε τι στιγμή συμβαίνουν όλα αυτά? Σε ποια χρονική συγκυρία πάνω? Αυτό, ας πούμε, το Σαγγελάριο είναι 15 Μαΐου του 1972, όταν ο Γιάννης ο Μαρκόπουλος δίνει την περίφημη συναυλία με τον Ξυλούρη, Γαργανουράκη κλπ. Στο Sporting, στο γήπεδο Sporting, για τη μάχη της Κρήτης. Mm. Δηλαδή, έκανε το λάθος η Χούντα να δώσει άδεια να γίνει. Σου λέει, μάχη της Κρήτης, να πει όχι για τη μάχη της Κρήτης. Μετά, αυτή η συναυλία μετατράπηκε, ως γνωστό, είναι πολύ γνωστό το θέμα αυτό, σε μια αυτοσχέδια πρώτη, ας πούμε, διαδήλωση στην Πατησίων. Και ακολούθησαν τόσα άλλα, φτάνοντας μέχρι το Πολυτεχνείο. Και όλα αυτά. Άκουσα τον Κώστα Λαλιώτη στην παρουσίαση του βιβλίου στην Αθήνα να λέει ότι ίσως και να μην υπάρχει γενιά του Πολυτεχνείου, να ήταν ένα εφεύρημα της στιγμής. Συμφωνείς μαζί του? Κοιτάξτε, εξαρτάται τι εννοούμε γενιά, ας πούμε. Εδώ δίνω ένα ορισμό στο τέλος του βιβλίου. Ας πούμε, Αντιγόνη, για μένα ο ορισμός που δίνω μιας γενιάς δεν είναι η τρέχουσα ημερολογιακή, εμείς που γεννηθήκαμε, ξέρω εγώ, τότε ή εμείς που ήμασταν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Όχι, είναι κάτι ευρύτερο. Εσύ εντάξει, είσαι μικρή πολύ και λέμε ότι μια σειρά διαδοχικές ηλικιακές ομάδες, λέω εγώ, σχηματίζουν γενιά, δηλαδή αποκτούν ένα αίσθημα συλλογικής ταυτότητας, κάποιο αίσθημα συλλογικής ταυτότητας, ένα αίσθημα κοινότητας, ας πούμε, φαντασιακής κοινότητας, εάν και μόνο εάν στο ξεμύτισμά τους πέφτουν πάνω σε ένα μεγάλο συμβάν που τους το δίνει αυτό το αίσθημα της συλλογικής ταυτότητας. Σε εμάς είναι η δικτατορία και βεβαίως μετά τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Σε μια σειρά ηλικιακές ομάδες, μπορεί να είναι και 10 ηλικιακές ομάδες, δηλαδή είναι παιδιά που γεννήθηκαν, ας πούμε, από το 50 έως το 60, από το 49, ξέρω εγώ, έως το 59. Μια δεκαετία τουλάχιστον. Δεν έχει σημασία αν ήταν μαθητές, ας πούμε, όταν έγινε το Πολυτεχνείο. Είναι άλλο ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι ήταν εκεί τελικά. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ποιοι ήταν εκεί? Ποιοι ήταν όχι μόνο εκείνα τα 24 ώρα, ποιοι έφτασαν μέχρι εκεί, ποιοι οδήγησαν την κατάσταση μέχρι εκεί, ποιοι δεν ήταν και γιατί τόση φασαρία και με την περίφημη αναφορά σου στο Ύβρις νούμερο 8. Κοίταξε να δεις ποιοι ήταν. Εν τέλει, ας πούμε, μέσα στο Πολυτεχνείο ήταν 6.000 φοιτητές. Αλλά το Πολυτεχνείο σαν γεγονός είναι όταν κατεβαίνει μαζικά ο λαός της Αθήνας, ας πούμε. Μαζικά ο λαός της Αθήνας. Είναι μια σειρά, θα το δείτε μέσα στο βιβλίο μου, διαδοχικών συμβάντων που στην αλληλεξάρτησή τους, στην αλληλεπίδρασή τους, δημιουργούν αυτό το φαινόμενο του Πολυτεχνείου. Το έχω καταγράψει αναλυτικά με μεγάλη ευαισθησία, ας πούμε, στιγμή με στιγμή, από την πρώτη ώρα μέχρι την τελευταία. Όπως ακόμα πιο σημαντικό για μένα είναι το πριν. Γιατί για να φτάσει κανείς στο Πολυτεχνείο, πριν έχουν συμβεί μια σειρά εκπληκτικά πράγματα. Είναι η περίοδος της σιωπής. Είναι τα πέτρινα χρόνια, έτσι, όπου ζούμε σε στοές κατά κάποιο τρόπο, σε μικρούς κύκλους, σε παρέες, σε ζευγαρώματα. Και αυτό προετοιμάζει, ξέρω εγώ, αυτή την έκρηξη πρώτα του 72 και μετά του 73. Διότι έχουμε γεγονότα του 72. Δηλαδή το φοιτητικό κίνημα ξεκινάει το ανοιχτό φοιτητικό κίνημα τον Ιανουάριο του 72 και τελειώνει βέβαια με το Πολυτεχνείο, γιατί μετά γίνεται η δικτατορία του Ιωαννίδη, η τρομοκρατία κλπ. Άρα ο αναγνώστης έχει να δει μέσα από τη δική μου ζωή, θα δει τη ζωή μιας ολόκληρης γενιάς, ας το πούμε έτσι, τις ηλιακές ομάδες αυτές που σπούδαζαν τότε, αλλά και των μεταγενέστερων, ας πούμε. Ναι, αυτή είναι. Αλλά το Πολυτεχνείο γίνεται πια από την Πέμπτη, πια το μεσημέρι, όταν κατεβαίνει ο λαός της Αθήνας. Είναι 10 τουλάχιστον θεμελιώδης παράγοντες που δημιουργούν το Πολυτεχνείο. Δεν είναι ένας σχεδιασμός κάποιων οργανώσεων ή κάποιων κομμάτων. Τίποτα δεν ήταν σχεδιασμένο, αλλά και τίποτα δεν ήταν εντελώς αυθόρμητο. Έτσι. Υπήρχε δηλαδή η μαγιά, ας πούμε, η προετοιμασία από τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Με πρωταγωνιστές και παρόντες και άλλους απόντες, εγώ θα επιμείνω σε αυτό το ερώτημα. Ποιοι ήταν τελικά εκεί και ποιοι δεν ήταν? Εντάξει, απόντες ήταν ελάχιστοι, ας πούμε, από τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Δεν έχει σημασία. Όλοι μετήχαν με το δικό τους τρόπο. Υπήρχαν άνθρωποι, Αντιγόνη, που δεν κατέβηκαν στον δρόμο, αλλά άκουγαν το σταθμό του Πολυτεχνείου, ας πούμε. Συνέπασχαν, ας πούμε. Καλά.
Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν να δουν το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν διαβαθμίσεις, ας πούμε. Είναι, ξέρω εγώ, οι πρωταγωνιστές του φοιτητικού κινήματος, αλλά είναι και ο απλός κόσμος που προσέρχεται, σαν προσκύνημα. Μια ώρα, δύο ώρες. Όλο αυτό είναι Πολυτεχνείο. Δεν είναι μια πρωτοπορία το Πολυτεχνείο, με κατάλαβες. Δεν είμαστε εμείς. Είναι διάφορες καταστάσεις, ας πούμε, που θα τις δεις μέσα στο βιβλίο μου αναλυτικά. Πάντως, η δικιά μου γενιά άκουσε πολύ για αυτό το Πολυτεχνείο και είδε και πολύ να εισπράτεται το αντίτιμο της συμμετοχής στο Πολυτεχνείο. Και σας το κρατάμε και λίγο άχτη, αν θες, μήνυμα. Γιατί? Γιατί είδαμε πάρα πολύ κόσμο να πατάει πάνω σε αυτά τα ιστορικά γεγονότα και να χτίζει καριέρες. Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε. Αυτό είναι άδικο. Σε όλα τα μεγάλα κινήματα, εκ των υστέρων, ένα, δύο, τρία άτομα έχουν τη δυνατότητα. Δηλαδή, γιατί σας ενοχλεί που, εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα-δύο πρόσωπα βουλευτές. Εγώ έγινα 18 χρόνια μετά ή 30 χρόνια μετά. Γιατί σας ενοχλεί που πρωτοποριακά άτομα, δύο-τρία, δεν είναι πολλά, δύο στην Μόνο. Αρχή, δύο, γίνονται βουλευτές ή δεν σε ενδιαφέρει, ας πούμε, όπου οι προηγούμενες ηλικιές ομάδες που μπήκαν στο κίνημα των δικτατορικών γίνανε όλοι βουλευτές. Δηλαδή, αν το κέντρο ή το ΠΑΣΟΚ κλπ. Αυτό δεν έτσι γίνεται πάντα. Και το 21, ας πούμε, όταν είναι η Επανάσταση του 21, κάποιοι πρωταγωνιστές του 21 έγιναν στρατηγοί, έγιναν υπουργοί. Έτσι γίνεται πάντα. Δηλαδή, προτιμάτε να ήταν οι χαφιέδες ή οι άκαπνοι ή οι απόντες να είναι, ξέρω, να παίζουν ρόλο ή και κάποια παιδιά από τη γενιά αυτή. Εμείς όταν έγινε το Πολυτεχνείο, είμαστε 22-23 χρονών. Είμαστε μια μικρή, δηλαδή δεν διαμορφώσαμε εμείς τη μεταπολίτευση. Ποιος τη διαμορφώσε τελικά? Αυτή είναι και η τραγωδία μας. Δηλαδή, παίξαμε στο σενάριο που έχουν γράψει άλλοι, οι προηγούμενες γενιές. Μην ξεχνάτε ότι ήρθε ο Καραμαλής. Κάποιοι πήγαν στο Καραμαλή, ας πούμε. Ήρθε ο Ανδρέας. Ιδρύει ένα νέο χώρο, το ΠΑΣΟΚ, πήγαν στον Ανδρέα. Είναι τα δύο κομμουνιστικά κόμματα που παίρνουν ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας. Είναι άλλες αριστερές οργανώσεις που έχουν μια κάποια κινητικότητα. Έτσι. Αλλά βασικά υπηρετήσαμε, ας πούμε, το σενάριο προηγούμενων γενιών. Γιατί είμαστε μικροί. Πολύ μικροί για να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στην πολιτική ζωή. Σκεφτείτε, κανείς δεν έγινε πρωθυπουργός που να έχει σχέση με τη γενιά μας, ας πούμε, κλπ. Δεν υπήρξε κανείς. Τα πρώτα χρόνια ήταν ο Καραμαλής 8 χρόνια, ο Ανδρέας μετά τόσα χρόνια, έτσι. Μετά ο Σιμίτης. Καλά, είχατε και γόνους να αντιπαλεύσετε. Ούτε ο Κώστας Καραμαλής, ας πούμε, μπορείς να τον πεις γενιά του πολιτικού. Είναι μικρότερος, mm-hmm. αρκετά. Αυτή είναι λοιπόν πράγμα. Μην λέμε λοιπόν ότι κάνανε καριέρα κλπ. Ένα-δύο άτομα γίνανε βουλευτές. Έγινε, ξέρω εγώ, ο Λαλιώτης υφυπουργός έπειτα από 8 χρόνια. Σιγά το πράγμα δηλαδή. Η Κουτσιμαρία έχει γίνει υπουργός σήμερα. Και η Μαρία Δαμανάκη έκανε καριέρα. Και η Μαρία Δαμανάκη έκανε καριέρα. Δεν έγινε μόνο γι' αυτό. Ήταν εκφωνήτρια του Πολυτεχνείου, χημικός, μηχανικός, μια άξια κοπέλα. Έγινε και ένας βουλευτής, ας πούμε, από τα παιδιά του Πολυτεχνείου. Δεν μπορεί να το πει αυτό, είναι σκληρό. Ένα συμβολικό πρόσωπο είναι γεγονός ότι τα κόμματα που ήθελαν να αγγίξουν την νεολαία μας προσετερίστηκαν, να το πω έτσι. Ναι. Λέω τη λέξη προσετερισμός, γιατί δεν είναι ότι είχαμε ενταχθεί μεν, αλλά και προσετερισμός υπήρξε, ας πούμε. Ίσως και εγώ, γιατί εγώ, ας πούμε, που δεν έγινα βουλευτής, δεν ήθελα και να γίνω έτσι, γιατί δεν ήθελα. Με ενδιαφέρει πιο πολύ το ιδεολογικό, τα αυτά. Ναι. Μήπως και εγώ, ας πούμε, μόλις έπεσε η δικτατορία, γιατί με φώναξε ο Φθοράκης να γίνω δεξί του χέρι? Γιατί αντιπρόσωπευα και ένα συμβολικό φορτίο, ας πούμε, αυτής της γενιάς, με κατάλαβες. Mm-hmm. Γίνονται αυτά πάντα. Ναι. Δεν είναι σωστό όμως να λέμε ότι έχισαν καριέρα και ξέρω κλπ. Δηλαδή, γιατί έγιναν, ας πούμε, και στη Νέα Δημοκρατία. Ξέρεις πόσοι στη Νέα Δημοκρατία, όσοι συμμετείχαν στο κίνημα του ναυτικού, έγιναν βουλευτές και υπουργοί. Ήταν διακεκριμένα πρόσωπα, αξιόλογα πρόσωπα. Δεν με ενόχλησε που στη Νέα Δημοκρατία ο Γιάννης Σταθόπουλος, που ήταν του κινήματος του ναυτικού, έγινε υπουργός. Καθόλου δεν με. Ναι. Ή ξέρω εγώ που έγινε ναύαρχος ο Νίκος ο Παπάς. Ναι. Δεν ήταν μόνο γι' αυτό. Και βέβαια τον τίμησε η Δημοκρατία. Γιατί να μην τιμήσει η Δημοκρατία τους αγωνιστές της? Όπως είναι δυνατόν να φανταστεί κανείς ότι γιατί έγινε ο Παναγούλης βουλευτής της Ενώσεως Κέντρο όταν έπεσε η δικτατορία. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο μίζεροι. Πάντα, σας λέω, από το 21 μέχρι τις κριτικές επαναστάσεις. Δηλαδή, ας πούμε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ωραία, θα τα αποδεχθούμε την ρητορική σου. Δηλαδή, ο Ελευθέριος Βενιζέλος
Ήταν ένας αγωνιστής. Καλώς και έγιναν λοιπόν πολιτικοί ή μπήκαν στην πολιτική, όχι όλοι, οι μερικοί εξ αυτών. Και να σου πω και κάτι. Την υπηρέτησαν την πολιτική όπως θα προσδοκούσες και εσύ ο ίδιος να δεις να την υπηρετούν. Κοίταξε, η δικιά μας αντίληψη για την πολιτική δεν ήταν μια μηχανική της εξουσίας και του χρήματος. Αλλά ελάχιστοι μπήκαν στην πολιτική, ας πούμε, θα δείτε, ας πούμε, ο Ρήγας Φεραίος, για να μην λέω για μας. Ο Ρήγας Φεραίος ήταν μια μεγάλη οργάνωση νεολαίας, πολύ μεγάλη οργάνωση νεολαίας. Σκέφτομαι τώρα, όπως με ρωτάς, αυτή η μεγάλη οργάνωση νεολαίας με διακεκριμένα στελέχη, με πνευματικότητα έντονη κλπ. Δεν διακρίθηκαν δηλαδή στην πολιτική, δεν έγινε κανείς βουλευτής, ξέρω εγώ. Γιατί, να σου πω γιατί, σε αντίθεση με το ΚΚΕ ή και του ΠΑΣΟΚ. Να σου πω γιατί. Γιατί το ΚΚΕ είχε χάσει τις ενδιάμεσες ηλικιακές ομάδες. Το ΠΑΣΟΚ έδωσε κάποιες δυνατότητες στη γενιά του Πολυτεχνείου να έχει παρουσία κλπ. Αλλά και εκεί το κέντρο βάρος ήταν η κεντροαριστερά του 60. Άλλωστε, ας πούμε, το πρώτο υβρίδιο του ΠΑΣΟΚ είναι κεντροαριστερά του 60, ιδίως μετά τη 15η Ιουλίου του 1965, τη λεγόμενη αποστασία, διαμορφώνεται αυτό το ρεύμα ενός κεντρώου ριζοσπαστισμού γύρω από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Ενός αριστερόστροφου ριζοσπαστισμού γύρω από τον Ανδρέα Παπανδρέου, που παίρνει ιδιαίτερη μορφή μέσα στη δικτατορία και στην πορεία ιδρύει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο στην αρχή δεν παίρνει μεγάλο ποσοστό. Mm-hmm. Ξεκινάει με πολύ λίγο ποσοστό, δηλαδή 12,5%. Μάλιστα, ο Ανδρέας ήθελε να φύγει στο εξωτερικό. Το θεώρησε αποτυχία του ότι έμεινε με 12,5%. Μετά, βέβαια, το 1977 παίρνει 24%. Πόσο πήρε, και πια ανοίγει ο δρόμος να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση και η υπόλοιπη δυναμική, μετατοπίσει του, ας πούμε, κλπ. Φεύγει και ο Καραμαλής από το πολιτικό προσκήνιο, οπότε ανοίγει ο χώρος, έτσι. Ναι, μην πάμε. Αυτό είναι στο δεύτερο τόμο. Είναι αυτά. Αυτά έρχονται αργότερα. Ερώτημα για το σήμερα. Ναι. Γιατί συναντιόμαστε και σε μία περίοδο που έχει αρκετές αναταράξεις. Και ναι, πάρα πολλή συζήτηση. Στη σκιά ενός σκανδάλου στην Ευρώπη και με ελληνικό χρώμα πρωταγωνιστικό. Θα δούμε και πού θα καταλήξει όλη αυτή η έρευνα. Τώρα τι να σε ρωτήσω. Τι να με ρωτήσω. Αν το περίμενες. Αν, κοίτα. Θα σου πω μεταξύ μας, στο όνομα της παλιάς μας γνωριμίας και φιλίας. Για μερικά πρόσωπα, πολλές φορές έχω ένα κακό προαίσθημα. Όταν βλέπω να αναδεικνύονται με μεγάλη ευκολία και αισθάνομαι ότι το κενό μέσα τους καλύπτεται από κινησμό, διαισθάνομαι ότι δεν μπορώ να τα εμπιστευτώ, δεν μπορώ να... Αυτό το αίσθημα το είχα πολύ ισχυρό σε αυτή την περίπτωση από ένα σημείο και ύστερα, τα τελευταία χρόνια. Αλλά όχι. Όχι αυτό. Όχι τόσο. Όχι αυτό. Ένα καριερισμό κάπως από ιδεολογικοποιημένο, ναι. Όχι όμως. Αυτό είμαι, έχω μείνει άναυδος. Δηλαδή, άστο τώρα. Είναι... Σε ξεπερνά και η μορφή του σκανδάλου και η ελληνική παρουσία. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο πλήττεται η ίδια η Ευρώπη, ας πούμε. Καλά, δεν το ξέραμε τι ήταν η Ευρώπη. Δεν ξέραμε για τους λομπίστες, δεν ξέραμε... Υπάρχουν αυτά. Είναι μια τεράστια στρέβλωση που υπάρχει. Και είναι και σε άσχημη στιγμή, διότι η Ευρώπη δέχεται μια γενικότερη επίθεση. Δηλαδή, η Αμερική, για παράδειγμα, ήθελε να αποκόψει την Ευρώπη από τη φτηνή της ενέργεια, από τη Ρωσία, και ταυτόχρονα να την κόψει από τις αγορές της Ασίας, από την Κίνα δηλαδή, όπου πουλούσε αυτοκίνητα, μηχανήματα, η Γερμανία, η Κεντρική Ευρώπη κλπ. Να υποβαθμίσει κάπως την Ευρώπη και να την υπαγάγει πάλι υπό την αμερικανική κυριαρχία, δηλαδή η Δύση να είναι η Αμερική και η σύμμαχή της. Ενώ εμείς θέλαμε την Ευρώπη να διαδραματίσει ένα αυτόνομο γεωπολιτικό ρόλο, έτσι, έχει δικό της νόμισμα πλέον, το οποίο πρέπει να αντισταθμίσει και το δολάριο, να υπάρχει μια καλύτερη ισορροπία στην παγκόσμια οικονομία. Άρα ήρθε και σε μια στιγμή που η Ευρώπη δέχεται μια ευρύτερη επίθεση και με την έννοια αυτή μας στενοχωρεί ακόμα περισσότερο. Έτσι. Από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα. Μπαίνουμε σε μια περίοδο αβεβαιότητας, τα πράγματα είναι λίγο τυφλά. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε το χειρότερο. Δηλαδή, ο πληθωρισμός να μην σταθεροποιηθεί ο στάσιμο πληθωρισμός όπως τη δεκαετία του 80. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι κάτι σύντομο όλη αυτή η κρίση, αλλά δεν είμαστε σίγουροι. Με τον πληθωρισμό, επειδή δεν έχει να κάνει απλώς με τα επιτόκια, αν τα ανεβάσουμε, αν τα κατεβάσουμε, ή με τη δημοσιονομική πολιτική.
έχει να κάνει με κάτι που είναι αστάθμητο ο πληθωρισμός. Με αυτό που λέμε πληθωριστικές προσδοκίες. Δηλαδή, πώς περιμένω εγώ αύριο να είναι τα πράγματα. Εάν το μαγαζί εδώ που καθόμαστε κάνει ένα σχεδιασμό και λέει αύριο το γάλα θα ανέβει 30%. Άρα εγώ πρέπει έγκαιρα να το ανεβάσω στο 40%. Ή ο καφές θα πάει 20% πάνω. Άρα εγώ πρέπει για άμυνά μου να το πάω στο 30%. Ο άλλος, αφού σου λέει το καφενείο κάνει έτσι, το καφέ κάνει έτσι, εγώ θα κάνω το άλλο από πάνω. Και ο άλλος από πάνω δημιουργείται, ας πούμε, αυτή η χιονοστιβάδα που δεν είναι ελεγχόμενος ο πληθωρισμός. Άρα δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι μια σχετική κάμψη της οικονομίας και της ζήτησης θα ρίξει αυτόματα τον πληθωρισμό. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια περίοδο που, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι, είναι κάπως αχαρτογράφητα τα νερά και ελπίζουμε για το καλύτερο, ας πούμε. Αχαρτογράφητα νερά ως προς την ενέργεια, τον πληθωρισμό, τις πολεμικές ιαχές. Αλλά και τα συμβάντα αυτά τα πολιτικά, εγώ δεν, ας πούμε, κρατάω μια απόσταση από αυτά εδώ και χρόνια. Ξέρω εγώ το θέμα αυτό που έχει ανακύψει με τις υποκλοπές. Δεν ξέρουμε πώς θα πάνε τα πράγματα, είναι, τι επιδράσεις θα έχουν στο πολιτικό σκηνικό. Όλα αυτά είναι πολύ αρνητικά, γιατί έρχονται σε μια πολύ κακή συγκυρία. Δηλαδή η συγκυρία δεν είναι καλή. Ας ελπίσουμε ότι θα τεθούν υπό έλεγχο, εν πάση περιπτώσει, τα πράγματα και θα ξεφύγουν σε μια νέα οικονομική χρεοκοπία, που αυτή φοβόμαστε, ή ξέρω εγώ σε μια μεγάλη σύγκρουση με την Τουρκία που απευχόμαστε, τα χειρότερα δηλαδή. Αλλά κανείς πρέπει να προετοιμάζεται πάντα και για το χειρότερο. Όχι βέβαια με υστερία. Οπότε αν ετοιμάζεσαι με υστερία, είναι σαν να το προκαλείς κιόλας, έτσι. Καλή ψυχραιμία. Ποιος έχασε περισσότερο από τη συζήτηση των υποκλοπών? Από? Από τη συζήτηση των υποκλοπών, ποιος βλέπεις να χάνει περισσότερο αυτή τώρα τη στιγμή? Τώρα είναι νωρίς, ας πούμε. Κάπως τραυματίζει την κυβέρνηση εύλογα. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτόματα κερδίζει κάποιος άλλος. Είναι θολό το σκηνικό. Θα σου πω κάτι που ξέρω βάσιμα. Όταν παίρνουν εταιρείες δημοσκοπήσεων τον κόσμο, στους 10, οι 7 κλείνουν το τηλέφωνο, οργισμένοι. Άρα η δημοσκόπηση δίνει πάντα το 30% των ερωτηθέντων. Δεν σημαίνει το 70% που κλείνει το τηλέφωνο θα ψηφίσει, ξέρω εγώ, υπέρ της αντιπολίτευσης, υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ ή υπέρ του Ανδρουλάκη κλπ. Είναι όμως ένα θολό στοιχείο αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα τακτοποιηθούν. Δημοσκοπικά δεν έχουμε. Άρα λοιπόν θα ήθελα έτσι να τελειώσουμε αυτή τη ζήτηση, ότι πάντα το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Δεν έχει κλείσει το πολιτικό παιχνίδι. Ας ευχηθούμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ο κόσμος που το βλέπει όλο αυτό, δεν είναι περίεργο μέσα στο 2022 να μιλάμε για αυτή την ανασφάλεια και να είναι μια κανονικότητα να παρακολουθείται οποιοδήποτε από την εκάστοτε κυβέρνηση? Ο κόσμος νιώθει αυτή την ανασφάλεια, αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται, γίνονται μέσα του διεργασίες, αλλά φαίνεται ότι μέσα του κυριαρχεί περισσότερο το μέλλον για την οικογένειά του και τα παιδιά του, δηλαδή τα οικονομικά, η ακρίβεια, τα κοινωνικά προβλήματα, αλλά και αυτό το θέμα των υποκλοπών, δεν ξέρουμε τι αλυσιδωτές αντιδράσεις θα έχει στην πορεία. Μπορεί ενδεχομένως το σκάνδαλο των υποκλοπών, όταν θα έχουμε και μια πλήρη εικόνα, να οδηγήσει σε πολιτικές εξελίξεις, αλλά δεν είναι βέβαιο από μόνο του ότι βγάζει πρωθυπουργό, ας πούμε. Είναι πιο σύνθετα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι πιο κατάλληλος πλέον για να σου απαντήσω σε αυτά τα ερωτήματα, διότι κρατάω μια απόσταση από την τρέχουσα πολιτική, ας πούμε. Η οποία όμως ούτως ή άλλως βάζει τη χώρα και σε μια εκλογική διαδικασία. Από τις... Έχει μπει ήδη, αλλά το 2023 θα είναι μια χρονιά εκλογών. Μια χρονιά εκλογών. Όχι και... μια φορά εκλογών, εν πάση περιπτώσει. Και αυτοδιοικητικών εκλογών, που πάντα απασχολούν τον κόσμο και αυτοδιοικητικές εκλογές. Και λένε και για διπλές εκλογές. Είμαστε επομένως σε ένα σημείο αβεβαιότητας και πρέπει οι πολιτικοί αρχηγοί, από ο καθένας στο δικό του πρόγραμμα, όπως ξέρω εγώ, ο Τσίπρας για παράδειγμα, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, ή ο Ανδρουλάκης που είναι ίσονος, η ίσονα είναι αντιπολίτευση, εκτός από ακτιβιστές, δηλαδή από αγωνιστές που τρέχουν, προβάλλουν τα αιτήματα κλπ., να δείξουν και την άλλη πλευρά του κυβερνήτη, ο οποίος μπορεί να διαχειριστεί με ασφάλεια και σιγουριά αυτά τα πολύπλοκα, χαοτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Δεν θα σε κρατήσω άλλο, θα σε αποδεσμεύσω, αλλά θέλω να βάλω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί ένας άνθρωπος που έχει τη χαρά
της συνδιαλλαγής και της συμμετοχής και της συζήτησης με τέτοιες κορυφαίες προσωπικότητες, πατώντας στην αυγή του 22, φτάνοντας το 23, νιώθω ότι στη χώρα αυτή την ώρα υπάρχουν σπέρματα που θα οδηγήσουν σε καλύτερες ημέρες, σε επίπεδο πολιτικών, εκπροσώπων, στον χώρο του πνεύματος, για να νιώσουμε λίγο καλύτερα, ή είμαστε σε μια άνυδρη εποχή που βολευόμαστε με ό,τι υπάρχει. Λέω, Αντιγόνη, μια φράση μέσα στο βιβλίο, που φαίνεται κάπως πολύ απαισιόδοξη, αλλά είμαι εγώ ψυχικά σε αυτό το κλίμα, ίσως επειδή παραμεγάλωσα, έτσι. Λέω ότι ποτέ ξανά από τα χρόνια της δικτατορίας, της καταπίεσης δηλαδή, δεν ένιωσα ένα αίσθημα εσωτερικής απελευθερώσεως όπως τότε. Τώρα, σε μια συγκριτικά πολύ καλύτερη εποχή, έτσι δεν είναι, παρά τα προβλήματά της, τα χαοτικά που λέμε, νιώθω κάπως εγκλωβισμένος, φυλακισμένος και σε κάθε απόπειρά μου, έστω πνευματική, να δραπετεύσω, να την κοπανίσω από την πίσω πόρτα ή από το παράθυρο, οι τείχοι της φυλακής μετατοπίζονται και αισθάνομαι πάντα φυλακισμένος. Αυτό είναι ένα αίσθημα υπαρξιακό. Μπορεί να είναι δικό μου εσωτερικό, να μην το νιώθει ο κόσμος έτσι. Πολλοί όμως μου λένε το μοιράζονται αυτό το αίσθημα, με το δικό του τρόπο ο καθένας. Ότι μοιράζονται ανάλογα αισθήματα εγκλωβισμού, ας το πούμε έτσι, και έλλειψης προοπτικής, ας πούμε. Ας ελπίσουμε ότι θα διαψευστώ και θέλω να διαψευστώ και να ανοίξουν προοπτικές καλύτερες για τη χώρα και υβρίδια, όπως πολύ ωραία είπες, νέων καταστάσεων, δημιουργικών καταστάσεων. Ας πούμε, το οικονομικό πάντα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε πολλά λεφτά αυτή τη στιγμή με το Ταμείο Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης και το ερώτημα όλων μας είναι αυτά τα πολλά λεφτά και με χαμηλό επιτόκιο σε μια στιγμή που το χρήμα ξαναγίνεται πολύ ακριβό θα οδηγήσουν στην περίφημη ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική και να μην έχουμε στο μέλλον νέα χρεοκοπία τύπου 2010-2015, ας πούμε. Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα, καθοριστικό ερώτημα. Με αυτό με βασανίζει εμένα περισσότερο. Δηλαδή στην Κρήτη, ας πούμε, έχουμε 100 εταιρείες που κάνουν γραβιέρα, Αντιγόνη. Αλλά δεν έχουμε μία εταιρεία που να έχει τυποποιήσει το προϊόν και να μπορεί να πάει σε όλα τα σούπερ μάρκετ της Ευρώπης. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν, έχουμε μονάδες παραγωγικές τροφίμων, ξέρω εγώ, μια σειρά μονάδες. Έπρεπε να τους δώσουμε κίνητρα να αποκτήσουν μέγεθος και ανταγωνιστικότητα. Δεν έχει γίνει τίποτα μέχρι στιγμής. Αυτά με ανησυχούν περισσότερο και από τις υποκλοπές. Αν θα προλάβουμε το τρένο της, της ανάπτυξης ή της ευκαιρίας. Ευκαιρία. Αλλιώς δεν. Εντάξει, ο τουρισμός είναι πολύ καλός, είναι σημαντικός. Αλλά ας πούμε ο τουρίστας που θα έρθει εδώ θα έχει τυποποιημένο τυρί κριτικό και οικονομικό, ας πούμε, με κόστος εύλογο. Ή ας πούμε θα φέρνει Ολλανδικό τυρί, με κατάλαβε. Δεν μπορούμε να. Αυτές είναι οι αγωνίες που έχουμε. Παρ' όλα αυτά, πράγματι ο τουρισμός πήγε καλά. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχίσει να είναι αιμοδότης, αλλά δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Δεν μπορώ να σε φανταστώ εγκλωβισμένο. Ο δικός μου Μίμης Ανδρουλάκης είναι ανήσυχος, σπιρτόζος και είναι ένας άνθρωπος που πάντα βρίσκει την πόρτα της εξόδου για να περάσει στο επόμενο δωμάτιο. Καταλαβαίνω τι μου λες και την αλληγορία των πραγμάτων. Ελπίζω στην επόμενη φορά να είναι αυτή η πόρτα ανοιχτή και οι τείχοι να έχουν μικρύνει, να μην έχουν το ίδιο ανάστημα. Μακάρι. Τέτοιο που να σε εγκλωβίζει. Μακάρι. Το μυαλό. Ο χρόνος όμως, Αντιγόνη, εμπεριέρχει τη φθορά, την απώλεια ενέργειας, λέω εγώ. Βέβαια, ας πούμε, όταν είσαι πια στην ηλικία τη δικιά μου, λες ότι το επόμενο σκαλοπάτι είναι όλο και πιο κάτω. Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε για να πηδήξουμε κανένα σκαλοπάτι προς τα πάνω. Σε έχω ικανό για πολλά περισσότερα από αυτά τα σκαλοπάτια. Μίμη, να σε ευχαριστήσω. Εγώ σε ευχαριστώ πάντα και ξέρεις ότι σε αγαπώ. Καλή αντάμωση.